δεν υπάρχει κανένα μπλοκάρισμα στους λογαριασμούς του Δήμου Κεφαλονιάς μετά την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου που υποχρεώνει τον Δήμο να καταβάλει γύρω στις 47.000 περίπου ευρώ στον αρχιτέκτονα κύριο Ηλία Καρακώστα για ένα χρέος του πρώην Δήμου Αργοστολίου που ήταν 24.580 ευρώ και με τους τόκους σχεδόν διπλασιάστηκε. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτρης Πιλαρινός είπε χθες στον ημερήσιο ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη αίτηση για αναστολή της δέσμευσης, ο νόμος δίνει στο Δήμο 15 ημέρες προθεσμία και ζητάει προσωρινή αναστολή ώστε να προχωρήσει σε αναψηλάφιση της δίκης. Όπως εξήγησε ο κ. Πιλαρινός, ο Δήμος πρότεινε στον κ. Καρακώστα να δεχθεί το αρχικό ποσό των 24.580 ευρώ, αυτός όμως αντιπρότεινε, αντί 47.000 ευρώ που διεκδικεί, να πάρει 42.000 ευρώ, κάτι που ο Δήμος δεν δέχτηκε. Πετυχημένη περιοδία πραγματοποίησε χθες στην περιοχή της Παλικής ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης. Ο κ. Δήμαρχος περιόδευσε στα χωριά Κοντογενάδα, Σχοινιά, Ματζαβινάτα, Αγία Θέκλη και Βιλατόρια, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκο Ανουσάκη, τον αντιδήμαρχο Παλικής κ. Ευαγγέλη Θεοφυλάτου και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αλέξη Μοσχονά, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λεξουρίου κ. Κώστα Τσικλή και άλλους. Ο κ. Παρίσης εξήγησε στους κατοίκους που τον υποδέχθηκαν θερμά ότι η πορεία της Δημοτικής Αρχής ήταν ιδιαίτερα δύσκολη μέχρι τώρα λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών και λόγω της προσαρμογής στον Καλλικράτη. Και πρόσθεσε ότι στο εξής θα του δοθεί χρόνος ώστε να παρευρίσκεται περισσότερο κοντά στους κατοίκους και να προωθεί καλύτερα τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν κάνουμε αποκλειστική παραχώρηση του τουριστικού ξενώνα του πόρου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στηρίζουμε την απόφασή μας για το κτίριο και δεν επιθυμούμε καμία επαναδιαπραγμάτευση. Αυτό τονίζει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πόρου, κ. Επαμηνώντας Κουστούμπαρδης, σε χθεσινή του ανακοίνωση απάντηση εκ μέρους της κοινότητας στα όσα γράφονται για το κτίριο σχετικά με την παραχώρησή του και τις αρχαιολογικές δραστηριότητες. Άλλος έχει δημιουργηθεί από χθες στην πολιτική σκηνή μετά την παρέμβαση των τριών δημοτικών συμβούλων του ΚΚΕ, οι οποίοι επιχειρούν φήμωμα στο συνεργάτη της εφημερίδας Ημερήσιος, κ. Χρυσόστομο Αγκούρια, που ως γνωστόν γράφει τη στήλη «Πες τα Χρυσόστομε». Οι τρεις σύμβουλοι του ΚΚΕ, κ. Νίκος Γκυργκίνης, Σταύρος Γρηγορόπουλος και Γιάννης Κουρούκλης, στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν με σιγουριά ότι ο Χρυσόστομος Αγκούργιας είναι ψευδώνυμο και καταγγέλνουν τον συνεργάτη της εφημερίδας για αντικομμουνιστική υστερία. Οι τρεις σύμβουλοι ενοχλήθηκαν από το ότι ο κύριος Αγκούργιας εξέφρασε την άποψη ότι ο μόνος που θα μπορούσε να παλέψει το σημερινό δήμαρχο Κεφαλονιάς και να τον αντιμετωπίσει στα ίσια είναι ο τέος δήμαρχος Μάκης Φόρτες, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούν να κάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΚΚΕ με τη στήρα πολιτική τους. Επειδή αγνοούμε επιδεικτικά και δεν έχω ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στη Δημοτική Ενότητα Σάμις, παραμένω στρατιώτη στην παράταξή μου, πλην όμως με κριτική στάση απέναντί της και όχι με πειθαρχημένη ψήφο ναι σε όλα. Αυτό τονίζει ο τέσσερις αντιδήμαρχος Σάμις και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Δήμαρχου, ο κ. Δημήτρης Φιωραβάντας, με χθεσινή του ανακοίνωση.